Γεια σας και πάλι. Σήμερα θέλω να σας δείξω πώς μπορούμε να φτιάξουμε μία ξύλινη κούπα επιβίωσης από μία καρύδα. Να την έχουμε μαζί μας, δεν σπάει, δεν κάνει τίποτα, δεν παθαίνει τίποτα. Παίρνουμε μία καρύδα. Καταρχήν πρέπει να διάσουμε μέσα το υγρό και το υλικό της. Και ξεκινώντας από αυτό, δηλαδή τρυπάμε μία τρύπα από αυτές. Είναι πιο λεπτή πάντα, που με πολύ ευκολία θα τρυπήσει. Πρώτα ξεκινάμε να καθαρίσουμε από τις τριχίτσες και από αυτά που βρίσκονται απ' έξω, τέλος πάντων, τα εξωτερικά. Πάμε να το κάνουμε. Αφού λοιπόν έχουμε καθαρίσει όσο το δυνατόν περισσότερο την καρύδα μας εξωτερικά, με τη βοήθεια ενός λεπτού και σουβλερού αντικειμένου προσπαθούμε να το κάνουμε, να το τρυπήσουμε. Το πιάνω εγώ κατά αυτόν τον τρόπο και κάνω αυτό. Κοιτάξτε πόσο εύκολα θα τρυπήσει. Τακ. Με ένα τυρμπουσόν μπορούμε να το κάνουμε πανεύκολα. Με ένα τυρμπουσόν. Τακ, το βγάζω. Βλέπουμε μέσα, αν μπορεί να φανεί, ότι είναι λευκό, είναι μέσα η καρύδα. Τώρα βγάλουμε το γάλα της. Κάνουμε και μία άλλη τρύπα δίπλα στην άλλη τρύπα για να παίρνει αέρα. Θα χρησιμοποιήσω το τυμπουσόν καλύτερα. Πάμε να το τρυπήσουμε. Αφού λοιπόν το τρυπήσουμε και αυτό, είμαστε έτοιμοι να πάρουμε ένα πλαστικό ποτηράκι και να αδειάσουμε μέσα το υγρό. Μόλις αδειάσει θα τα ξαναπούμε. Η καρύδα μας έχει αδειάσει και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι, θα κουρέψουμε λίγο εδώ την επιφάνεια. Θα κουρέψουμε λίγο εδώ την επιφάνεια, λίγο, να γίνει λίγο επίπεδο, ούτως ώστε αυτό το κομμάτι που θα κόψουμε μετά εδώ για να ανοίξει η τρύπα της καρύδας, το άνοιγμά της, να μας χρησιμεύσει το καπάκι που θα βγάλουμε ως πάτος για να την αφήνουμε, να μπορούμε να την ακουμπάμε, να μην μας γέρνει. Θέλει λίγο υπομονή. Αλλά όπως βλέπετε, αρχίζει και γίνεται εύκολα με ένα τρυπανάκι. Με ένα, πέστε το, με ένα πριονάκι γίνεται εύκολα, φαγώνεται εύκολα. Θα το δούμε τελειωμένο για να μην αργούμε. Τώρα με τη βοήθεια ενός μαρκαδόρου, αφού έχουμε κόψει, ισιώσει το πάνω μέρος και μπορεί να σταθεί όρθια η καρύδα, βλέπετε. Ωραία. Το επόμενό μας βήμα είναι με τη βοήθεια ενός μαρκαδόρου που τη στηρίζουμε πάνω σε μία πέτρα, εκεί έτσι, σταθερά πλησιάζουμε κοντά μας την καρύδα και τη γυρνάμε γύρω 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 μέχρι η άλλη άκρη του μαρκαδόρου, της γραμμής που τραβάμε πάνω στην καρύδα, να έρθει και να εφάψει, να ενωθεί μαζί με την πρώτη. Θα το δείτε για να καταλάβετε τι εννοώ. Εκεί λοιπόν, εδώ γύρω 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 έρχεται και ενώνεται πάλι εδώ. Αυτό λοιπόν θα κοπεί, εδώ θα είναι το άνοιγμα που θα πίνουμε κανονικά και αυτό το κομμάτι όπως είναι θα πάει, θα κολλήσει από κάτω με τη σιλικόνη που έχουμε δείξει και αυτό εδώ θα γίνει ο πάτος, οπότε όταν το κουμπάμε θα στέκεται όρθια. Και πάμε να το κάνουμε, να το δούμε, το κόψουμε πετών με το πριονάκι μας, σιγά 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 σιγά, θέλει λίγο υπομονή. Μόλις το κόψω θα σας το δείξω πως είναι, γιατί πρέπει να κάνουμε μετά.
Αφού λοιπόν το κόψουμε όσο πιο ίσια μπορούμε, όσο πιο ίσια, δεν είμαστε και μηχανή, εντάξει. Βλέπουμε εδώ, το κόψουμε. Όσο πιο ίσια μπορούμε. Τότε πάμε να αδειάσουμε μέσα τη σάρκα, την καρύδα. Λοιπόν, με ένα κουτάλι μπορούμε να κάνουμε εύκολα τη δουλειά. Με τη βοήθεια λοιπόν σε ένα ίσου μαχαιριού, γιατί το κουτάλι δεν με βόλευε εμένα, ναι. Σφινώνουμε ανάμεσα εδώ στο ξύλο και στην καρύδα, αν φαίνεται, εδώ, και σπρώχνουμε. Και βγαίνει πολύ εύκολα το κομμάτι καρύδα μας. Είπαμε, βάζουμε εδώ ανάμεσα, εδώ ανάμεσα, ανασηκώνουμε λίγο για να βρούμε τον οδηγό μας. Βλέπετε, σπρώχνουμε μέσα, σπρώχνουμε και βγαίνει. Αυτό μετά θα το πλύνουμε και θα το φάμε, δεν πάει χαμένο. Όπως και το γάλα που είναι πολύ θρεπτικό. Εκεί. Βλέπετε, τι εύκολα. Πανεύκολα. Και έχει μείνει ένα τελευταίο κομματάκι μέσα. Και θα το βγάλουμε και αυτό. Ούτε σκάλισμα ξύλων. Ούτε τίποτα. Έχει μείνει το κουφάρι. Έχει μείνει το κουφάρι. Λοιπόν, μπορούμε να το δούμε. Το κουφάρι. Κούπα. Ορίστε και το καπάκι και θα πάει να κάτσει έτσι η καρύδα μας μέσα. Θα βρούμε εμείς τη σωστή κλίση που θα τη βάλουμε. Μόλις λοιπόν βρούμε τη σωστή κλίση μας για να είναι ίσια η κούπα μας, αυτό εδώ είναι για μένα, ναι. Θα το γεμίσω σιλικόνι το πιατάκι από κάτω και μόλις το γεμίσω σιλικόνι θα το δούμε τελειωμένο. Έχω γεμίσει λοιπόν εγώ στον πάτο, όπως βλέπετε, αν φαίνεται, σιλικόνι, και κλείνω τώρα τα κενά, εφόσον το κόλλησα, κλείνω τώρα τα κενά με σιλικόνι, ούτως ώστε να γίνει πιο σταθερή. Εκεί. Αυτό παγώνει σχεδόν αμέσως. Σχεδόν αμέσως παγώνει και βλέπουμε ότι έχει γίνει, είναι έτοιμο. Όταν το αφήσω εγώ θα μείνει σταθερή εκεί που τη θέλω. Έχω ανοίξει και δύο τρυπούλες εδώ με το τρυπανάκι που θα περάσω το σκηνάκι για να την κρεμάω. Θα το δούμε στη συνέχεια και τελειωμένο. Έχουμε κόψει τρία σχοινιά, τρεις σπάγκους, τρία ίδια κομμάτια, θα έχουμε βάλει πλάι-πλάι και ερχόμαστε εδώ να κάνουμε, να τα πιάσουμε μαζί, ίδιο μάκρος, και να κάνουμε ένα κόμπο για να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια πλεξούδα, το οποίο θα είναι το χερουλάκι μας. Αυτό θα είναι και αδιάβροχο, θα είναι και ανθεκτικό, ούτως ώστε να μπορούμε να το κρεμάμε, να το παίρνουμε μαζί μας και να το κρεμάμε εκεί που θα κατασκηνώσουμε και να το έχουμε κρεμασμένο στο σάκο μας για να ταξιδέψουμε, αν δεν θέλουμε να το έχουμε μέσα.
Ξεκινάμε λοιπόν κανονικά, οι περισσότεροι ξέρουν πως κάνουν μια πλεξούδα. Περνάμε έτσι ακριβώς, μία το ένα, μία το άλλο και συνεχίζουμε σφιχτά. Θα το δούμε έτοιμο πλέον, την ώρα που είναι να το περάσουμε. Γίνεται κάπως έτσι. Κάπως έτσι γίνεται. Εφόσον λοιπόν το έχουμε πλέξει, έχουμε κάνει ένα κόμπο, όπως είπαμε στην αρχή, και περνώντας από την τρύπα, τραβώντας, έχει μπλοκάρει. Το τελείωμα, ξανακάναμε ένα κόμπο, και τραβώντας έχουμε το χερουλάκι, το οποίο μπορούμε να το κρεμάμε από το δέντρο μας. Εντάξει, το κρατάμε έτσι, κανονικά.